Γενναιόδορες υποσχέσεις για το χρέος και μεγαλύτερη δόση από ό,τι αναμενόταν προέκυψαν από το Eurogroup σύμφωνα με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και πρώτο αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Όπως είπε, η πολύμηνη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης δυστυχώς δεν έφερε κανένα όφελος για την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Αντίθετα, κλείδωσε συνεχή λιτότητα μέχρι και το 2060, καθώς το πρωτογενές πλεώνασμα καθορίστηκε για μετά τη λήξη του προγράμματος στο ύψος του 3,5% μέχρι και το 2022. Αποφύγαμε τα δυσάρεστα. Θεωρώ όμως ότι η χώρα μας είναι σε καθεστώς ομοιρίας μέχρι το 2060, με ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι το 2022 3,5% και μετά το 2022 μέχρι το 2060 με ρυθμούς ανάπτυξης από το 2%. Αυτοί οι ρυθμοί για να επιτευχθούν είναι πολύ δύσκολο σε μια καθημαγμένη οικονομία όπως είναι η ελληνική. Χρειάζεται πολύ δουλειά από όλους μας και ειδικότερα από τις κυβερνήσεις και την παρούσα και τις επόμενες, να γίνουν όλες εκείνες οι διαφορετικές αλλαγές για να μπορέσει η χώρα μας να ξεπεράσει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια. Από τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, στην ουσία αυτά τα οποία θα διατεθούν στην αγορά είναι ψίχουλα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο. Δυστυχώς, η υποχρέωση της χώρας μας τον επόμενο μήνα, σε μια δόση αρκετά υψηλή, είναι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τα οποία θα λάβουν από τα 8,5 δις. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία χρήματα θα οδηγηθούν στην πραγματική οικονομία θα είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά τα οποία παίρνουμε, γιατί η χώρα μας έχει τεράστιες υποχρεώσεις απέναντι στις χώρες της Ευρώπης όσον αφορά το χρέος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η αισιοδοξία μας και η φιλοδοξία μας για την αξιοποίηση έστω και αυτών των λίγων που απομένουν είναι πολύ μεγάλη. Για τις εξελίξεις που αφορούν το χρέος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης τόνισε πως η χώρα μας δεν κέρδισε απολύτως τίποτα. Η διαπίστωση είναι ότι δεν προέκυψε κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο είχαμε από τους πρώτους μήνες διαπραγμάτευσης. Θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι, και με το λόγο του ότι έχουν επικείμενες εκλογές και ειδικότερα στη Γερμανία, δεν μπορούσαν να δώσουν κάτι παραπάνω και ειδικότερα όσον αφορά το χρέος. Δηλαδή, δεν κερδίσαμε κάτι όσον αφορά το χρέος. Απλώς θα πήραμε μία μετάθεση και υποσχέσεις να δούμε πώς στο μέλλον θα διαχειριστεί η παρούσα κυβέρνηση ή οι επόμενες το χρέος, το οποίο κάτω ομολογία και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έτσι όπως είναι σήμερα, δεν είναι βιώσιμο. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τη συνολική οφειλή και θα καταστεί το χρέος μας βιώσιμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που είναι ζητούμενο για όλους είναι με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης να απομακρυνθούν η αγωνία αλλά και η αβεβαιότητα στην πραγματική οικονομία, προκειμένου να δημιουργηθούν προσδοκίες για ένα καλύτερο κλίμα στην ελληνική αγορά.